Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους επικεφαλείς της ομάδας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την τύχη των ανθρώπων αυτών στα χέρια τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ξένοι σε ένα ξένο τόπο, δεν γνωρίζουν από την περιοχή, δεν ξέρουν από την Αθήνα. Προσπαθούν οι άλλοι να τους κινήσουν. Ουσίας αυτό γίνεται, οι άλλοι κινούν τα βήματά τους. Δεν έχουμε έρθει σε επαφή ακόμα. Αναμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει από χθες βέβαια η παρέμβαση του εισαγγελέα για το τι τεκταίνεται ακριβώς εδώ από τη Δευτέρα το πρωί, που ζήτησε να διεξαχθεί κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ευθύνες και παράβαση καθήκοντος από τους Πριτάνης εδώ πέρα, από τις πριτανικές αρχές, καθώς ευθύνη και καθώς επίσης ευθύνες για εμπλοκή άλλων σε ό,τι ακριβώς γίνεται. Μέσα παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί, παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έμεινε και μια ομάδα περιφρούρησης η οποία έλεγχε καθ' όλη τη διάρκεια ό,τι συμβαίνει γύρω από το κτίριο. Και αναμένουμε όλοι να δούμε η καλή διάθεση, αν θα είναι από τις δύο πλευρές ή μόνο από την μία. Όπως και να έχει πάντως, για να έρθει αυτή η καλή διάθεση, χρειάστηκαν πάρα πολλά να παιχθούν εχθές, γνωστά και άγνωστα για την ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη και των ανθρώπων και του κτηρίου και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Και να πούμε και κάτι το οποίο θα είναι, κατά τη γνώμη, όσο συναναστρεφόμαστε εδώ, ό,τι γίνει τώρα δημιουργεί προηγούμενο για το αύριο. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι μεν και οι δεν. Αν δεν φύγουν από εδώ, δημιουργεί προηγούμενο. Αν φύγουν από εδώ και με τους τρόπους που θα φύγουν από εδώ και πού θα μετεγκατασταθούν, πάλι δημιουργεί προηγούμενο. Γι' αυτό ακριβώς και κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη και τον μπαλάκι βλέπουμε ως γύρω από να μεταφέρεται από τη μία γωνιά στην άλλη. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι υποτίθεται ψηφίζονται, που αναλαμβάνουν κτλ., δεν έχουν ευθύνη. Όχι. Γιατί αναλαμβάνουν? Γιατί ακούμε αυτές τις μέρες, 4-5 μέρες, κανείς δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες. Μπαλάκι ευθύνες. Πινκ-πονγκ ευθυνών. Αυτή είναι η τίτλη. Έτσι. Όλοι αυτοί οι κύριοι που είναι εκεί, τι κάνουν? Ευθύνες και υπεύθυνοι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει νομοθεσία. Ποτέ στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ποτέ στην Ελλάδα υπεύθυνος και αρμόδιος. Ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Πώς το λένε? Δεν ξέρω. Το κλασικό του ανευθυνοϊπεύθυνου. Που μη με αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά, μου δώσετε τον μπαλάκι. Μακριά από μένα. Μακριά από μένα. Ας καεί. Και καίγεται. Και στην πραγματικότητα το μπαλάκι δεν είναι. Γίνονται ευθύνες, μπαλάκι γίνονται οι άνθρωποι. Ναι, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο θέμα που έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο. Και παίζουν όλοι παιχνίδι στην πλάτη τους.